Δήμους, Αργοστολίου, Λιξωρίου, Σάμις και Ιθάκης να πάρουν αποφάσεις στα δημοτικά του συμβούλια κατά των εξορίξεων. Το πετύχαμε. Έχουμε απόφαση από όλους τους Δήμους κατά των εξορίξεων υδρών ανθράκων και κατόπιν οι Δήμαρχοι ζήτησαν να μπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάθαμε πριν από λίγες μέρες ότι η Περιφερειακή Αρχή, η νέα Περιφερειακή Αρχή, στα πλαίσια ενδεχομένως της εντός εισαγωγικών κανονικότητας, αρνήθηκε να συζητηθεί η εισήγηση των τεσσάρων Δημάρχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για το θέμα των εξορίξεων, πράγμα που μας προβλημάτισε και μας εξέπληξε. Ωστόσο, το θέμα μπαίνει το Σάββατο με εισήγηση δύο παρατάξεων, της Λαϊκής Εισπύρωσης και της Ανταρσία. Εμείς θα είμαστε το Σάββατο εκεί, προκειμένου να ζητήσουμε να ακουστεί η δική μας εισήγηση, παράλληλα με τις εισηγήσεις των παρατάξεων, και θα απαιτήσουμε μία απόφαση ομόφωνη κατά των εξορίξεων. Αυτά εισαγωγικά. Θα σας παρουσιάσω το πάνελ. Ξεκινάω με τη σειρά. Ο κύριος Αλέξανδρος Παντελιός, εκπροσωπώντας την κίνηση Κεφαλονιά νησί για όλους, η κυρία Βασιλική Βουτσινά, είναι η πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Τα παιδιά, η νέα γενιά, είναι ο Γιώργος Δαναλάτος, εκπροσωπώντας το δεύτερο λύκειο Αργοστολίου, το δεύτερο γενικό λύκειο, έτσι, ωραία. Έχουμε τον κύριο Μάκη Δημητράτο ως μέλος της Ανοιχτής Συνέλευσης που θα ξεκινήσει διαβάζοντάς μας, κάνοντάς μας και τη βασική εισήγηση της Ανοιχτής Συνέλευσης. Και κατόπιν, ο κύριος Μενέλαος του Μαζάτος, εκπροσωπώντας τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ο κύριος Γεράσιμος Τιμοθεάτος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων. Έχουμε ως εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τον κύριο Βαγγέλη Παρδαραμάτο και επίσης έχουμε τον κύριο Σπυρίδωνα Βουτσινά, ο οποίος εκπροσωπεί το σωματείο, είναι πρόεδρος μάλλον, έτσι, του Σωματείου των Αλιέων του νησιού μας. Θα ξεκινήσουμε με την εισήγηση της Ανοιχτής Συνέλευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Μάκη Δημητράτο. Θέλω να καλωσορίσω τους φορείς που λαμβάνουν μέρος και να τους ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Κεφαλονιάς για το ενδιαφέρον που έχουμε στη συνέντευξη να δώσουμε. Θα είμαι σχετικά σύντομος και θα πω στα μέσα ότι το ηλεκτρονικό της συνέντευξης θα σας στείλω με email για να το χρησιμοποιήσετε. Η εισήγησή μας, ναι. Και ξεκινάω την συνέντευξη. Η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατά των εξορίξεων με αυτή τη συνέντευξη έχει σαν σκοπό να ενημερώσει τους Κεφαλονίτες και τους Ιθακούς για την επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να δώσει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς φορείς που συστρατεύονται μαζί μας να εκφράσουν την άποψή τους και την αντίθεσή τους ενάντια στην έρευνα και στην εξόριξη. Να απευθύνει κάλεσμα στους Κεφαλονίτες να ενισχύσουν με την παρουσία τους το Σάββατο 23/11, 10 και 10 το πρωί, στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε αυτόν τον χώρο, και την κατάθεση της Λαϊκής Βούλης του Λαού της Κεφαλονιάς της Ιθάκης και την απέτηση για ένα μεγαλειώδες όχι στις εξορίξεις. Η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνάντησης στις εξορίξεις, με παρέμβασή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή στην Κεφαλονιά, απέτησε την αλλαγή της ένοχης και υπόλογης τάσης της και την κάλεσε να εναρμονιστεί με τη βούληση του κατοίκων των νησιών μας, όπως εκφράστηκε από τη Συλλογή και τον Έλεγχο των Τυπογραφών. Η τέως Περιφερειακή Αρχή μετέθεσε στη συζήτηση του θέματος μετά τις περιφερειακές εκλογές και βεβαίως ως αναντίστοιχη που αποδείχθηκε δεν την υλοποίησε ποτέ. Η Ανοιχτή Συνέλευση επανήλθε με έτοιμα στη νέα Περιφερειακή Αρχή στις 11/11 και ζήτησε τη συζήτηση του θέματος σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά σαν μοναδικό θέμα. Όμως, με την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 23/11, διαπιστώσαμε ότι δεν αναφέρεται πουθενά το αίτημα της Ανοιχτής Συνέλευσης, αλλά αντίθετα έγιναν δεκτά για συζήτηση σαν έβδομο θέμα τα αιτήματα για το ίδιο ζήτημα δύο παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβούλιου, αν και είχαν κατατεθεί μεταγενέστερα.
Η ανοιχτή συνέλευση, σεβόμενη το έκτακτο και το αναγκαίο του πρώτου θέματος, η πλημμύρα στον Ύφη, απαιτεί τη συζήτηση σαν δεύτερο θέμα και το σεβασμό της Λαϊκής Βούλησης που μεταφέρεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τις προσωπικές καταθέσεις άποψης μέσω των υπογραφών, ενάντια στις έρευνες και στις εξορίξεις υδρογονοδράμων στο Ιόνιο, οι οποίες υπερβαίνουν σε αριθμό τις ψήφους που έλαβε κάθε κόμμα, περιφερειακή και δημοτική παράταξη στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη τις προηγούμενες βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο ισοζύγιο των επιπτώσεων, τίποτα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες θα προέρχονται από τη σεισμικότητα, από το μεγάλο βάθος, από την επικινδυνότητα επίπεδου Β για τσουνάμι, από τα προηγούμενα βαριά ιστορικά ατυχημάτων, από τη ρύπανση χρήσης, από τις μη αναστρέψιμες επιδράσεις στον τουρισμό και την παραγωγική δραστηριότητα, από την απουσία αλλογής και αποζημίωσης εκ μέρους των εταιριών σε ατυχήματα που αφήνονται σε ανώτερη βία, από την ολοκληρωτική αποχώρηση του κράτους από τα ΕΛΠΕ και το ξεπούλημα τους σε ιδιώτες, από την αδυναμία του κράτους να αποφασίσει για τη διαχείριση εσόδων λόγω της οικονομικής υποκτίας που βρίσκεται, από το αόριστο και ελάχιστο οικονομικό όφελος για τις αυτοδιοικήσεις, από την ανυπαρξία ουσιαστικού περιβαλλοντικού ελέγχου τόσο στις έρευνες όσο και στις εξορίξεις, από το ασαφές υπέρ των εταιριών εξόριξης πλαίσιο συμφωνιών και νόμων, από την εμπλοκή της περιοχής μας σε επικίνδυνα ενεργειακά γεωπολιτικά παιχνίδια με ό,τι συνεπάγεται αυτό, από τις αποφάσεις όλων των χωρών του νοσηλιακού μετόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψουν έρευνες και εξορίξεις λόγω των δυσμενών επιδράσεων στην τουριστική δραστηριότητα, με μοναδική εξαίρεση βέβαια τη χώρα μας. Η ανοιχτή συνέλευση, επειδή σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς, αλλά και κανένας δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από τις αρνητικές επιπτώσεις των ερευνών και των εξορίξεων στο Ιόνιο, απευθύνθηκε στους κοινωνικούς φορείς. Γιατί οι κοινωνικοί φορείς είναι οι φυσικοί σύμμαχοι στον αγώνα μας. Η κοινή συνέλευση έχει σκοπό να ενώσει και να συντονίσει τις δυνάμεις μας, να δυναμώσει και να διαδώσει τη φωνή της αντίθεσής μας, να δώσει βήμα δημοκρατικής έκφρασης στον κάθε φορέα για να εμπλουτιστεί ο αγώνας μας από κάθε φωνή ξεχωριστά και όλοι μαζί τελικά να πούμε ένα δυνατό όχι στις έρευνες και στις εξορίξεις των υδρογονοδράμων στο Ιόνιο. Η ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μετά την τοποθέτηση των εξορίξεων των προηγούμενων και σημερινών Δημοτικών Συμβουλίων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και την αθέτηση της δέσμευσης του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου για απόφαση μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, καλεί τους κατοίκους Κεφαλονιάς και Ιθάκης να δηλώσουν την παρουσία τους, την απέτησή τους να συζητηθεί το θέμα που έχει ζητήσει η ανοιχτή συνέλευση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο να εναρμονιστεί με τη Λαϊκή Βούληση που εκφράζει τις υπογραφές και να πει ένα μεγάλο όχι στις έρευνες και στις εξορίξεις. Το πλήθος των υπογραφών το υποχρεώνει και το νομιμοποιεί πλήρως, αφήνοντας έτσι τις αποφάσεις του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στο σκουπιδοτελικό της ιστορίας. Όλοι το Σάββατο 23 Ενδεκάτου στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ.